Ένα απολαυστικό σμούθι μπορεί παράλληλα να είναι και υγιεινό, αρκεί να προσθέσουμε λίγη βρώμη και ελληνική σπιρουλίνα. Η σπιρουλίνα που θεωρείται πλήρες συμπλήρωμα διατροφής, ενισχύει το νοσοποιητικό μας σύστημα και περιορίζει την πείνα. Ας ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το σμούθι μας. Για τη συνταγή μας αυτή θα χρειαστούμε παγάκια, μπανάνες, φράουλες, φραμβουάζ, θα χρειαστούμε μύρτιλα ή blueberries, γιαούρτι ένα κυπελάκι, βρώμη, 2 κουταλιές της σούπας περίπου μέλι και ξεκινάμε. Έβαλα στο blender τα παγάκια. Θέλω να ρίξω τώρα το γιαούρτι. Το μέλι. Έχει ανακατωθεί πολύ καλά το γιαούρτι με το μέλι, έχουν σπάσει τα παγάκια. Και θέλω τώρα να ρίξω την μπανάνα. Φραουλίτσες. Έχω τα φραμβουάζ που τα αγαπάω πάρα πολύ. Θέλω τώρα να τα ανακατώσω λίγο μαζί με τα φρούτα. Και έχω τελευταία τη βρώμη. Και τέλος τη σπιρουλίνα. Ένα κουταλάκι του γλυκού σπιρουλίνα για 2 ποτήρια είναι αρκετή. Super food, παιδιά! Θέλετε για πρωινό, θέλετε για κολατσό, θέλετε για το απόγευμα, για να πάρετε δυνάμεις, είναι ιδανικό. Η σπιρουλίνα αναλογικά έχει περισσότερη πρωτεΐνη από το βοδινό, και περισσότερο σίδηρο από το σπανάκι. Μαθαίνω κι εγώ μαζί με εσάς. Όσο για τη βρώμη, μπορεί να ελέγξει τα επίπεδα χοληστερόλης, μπορεί να ελέγξει και το ζάχαρο. Αχ, και ήρθε η ώρα να απολαύσω το σμούθι. Και έχουμε κι άλλο, έχουμε για όλη την παρέα. Με τόση κούραση, μου χρειάζεται ένα δυναμωτικό σμούθι.